να είναι καλά η Μαρία από το κλαμπ μαγειρικής που μου έδωσε αυτά τα ωραία πράγματα για τις απόκριες. Άννα, Αλέξανδρε, ελάτε κάτω. Ωχ, τι θέλει αυτή η μαμά. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το καινούργιο στυλ για το καλοκαίρι 2018. Ωχ, τι θέλει η μαμά και φωνάζει. Μα πόσα ωραία πράγματα έχει εδώ. Και τώρα με ανεβαίνω πάνω στο παλάτι. Αλέξανδρε, Άννα, Έμα, ελάτε, σας έχω μια ωραία έκπληξη. Ωχ, αυτή η μαμά όλα μας φωνάζει. Μαμά, δεν έχω χρόνο, παίζω. Μαμά, δεν μπορώ, σου λέω. Έχω παιχνίδι. Παιδιά, κατεβείτε γρήγορα κάτω, σας λέω. Έχω μια πολύ ωραία έκπληξη για εσάς. Αχ, δεν μας αφήνει η μαμά σε ησυχία. Καλά, μαμά, ερχόμαστε. Μα τι κάνουνε. Βρε παιδιά, πρέπει να ανέβω πάνω για να κατέβετε κάτω. Οχ, τέλος πάντων θα ετοιμάσω αυτό το βίντεο αργότερα. Οχ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος από το παιχνίδι. Αλέξανδρε, τι κάνεις εκεί παιδί μου, γιατί φοράς το μαγιό σου? Έκανα πρόβα για το καλοκαίρι, μαμά, γι' αυτό. Λοιπόν, άντε, δεν θα σας το ξαναπώ. Ντύσου και έλατε κάτω να σας δείξω την έκπληξη. Θα περάσουμε ωραία. Μαμά, κι εγώ να κατέβω. Αχ, γιατί ανέβηκες εκεί πέρα πάνω, Έμα, κορίτσι μου. Θα πέσεις. Κατέβα γρήγορα. Δεν θα πέσω, μη φοβάσαι. Αχ, έλα, πρόσεχε. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, άντε, πάμε κάτω να σας δείξω την έκπληξη. Τι κάνετε? Καλά, εντάξει. Άντε να δούμε τι έκπληξη μας έχει ετοιμάσει. Θα δείτε, είναι πολύ ωραία η έκπληξη που σας ετοίμασα. Αυτά είναι... Ω, τι είναι αυτό, μαμά? Μία φίλη μου από το κλαμπ μαγειρικής μου έδωσε πολύ ωραίες στολές για να ντυθούμε. Α, τέλεια! Πολύ μου αρέσει να ντύνω με καρναβάλι. Τι να ντυθώ, μήπως να ντυθώ πυροσβέστης? Δεν ξέρω, παιδιά, μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Εδώ έχει πολύ ωραίες στολές. Αλέξανδρε, για σένα νομίζω ότι θα σου πήγαινε η στολή του αστυνομικού. Έχω φέρει και αυτό το ωραίο παραβάν και μπορούμε να ντυθούμε όλοι από πίσω. Τι λέτε κι εσείς? Ναι, μαμά, πάμε γρήγορα να ντυθούμε. Εγώ λοιπόν θα ντυθώ μια ωραία πριγκίπισσα. Πώς σου φαίνομαι, μαμά? Εγώ λέω να ντυθώ ένας ωραίος βατραχάνθρωπος. Αφού φοράω και το μαγιό μου, είμαι έτοιμος. Αχ, Αλέξανδρε. Λοιπόν, πάω ξανά από πίσω. Ουχ, με αυτά και με αυτά, ουχ, έπεσα πάλι. Α, τι είναι αυτό, μαμά? Εγώ μήπως με το μικροσκόπιο να γίνω ένας καλός γιατρός? Μαμά, και εσύ όμως να ντυθείς κάτι, όχι μόνο εμείς. Καλά, θα δοκιμάσω κι εγώ λοιπόν ένα από τα κοστούμια αυτά. Ωχ, η μαμά ντύθηκε μούμια! Μαμά, σου πάει πάρα πολύ. Ναι, έχεις πολύ πλάκα. Είσαι μια τεράστια μούμια. Άλλαξε και τα μαλλιά μου. Πώς σας φαίνονται, Αλέξανδρε, Έμα? Αχ, αυτό το κουστούμι, παιδιά, ήταν πολύ βαρύ. Πω πω, μοιάζεις με εμένα και την Έμα. Ναι, έχεις πάρα πολύ πλάκα, Άννα. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά το πιο ωραίο χρώμα στα μαλλιά το έχω εγώ. Άντε, πάμε λοιπόν να αποφασίσουμε τι θα ντυθούμε. Ωραία, πάμε να βάλουμε και άλλες στολές. Πώς είμαστε λοιπόν? Εγώ ντύθηκα κλόουν, η μαμά ντύθηκε Ραπουνζέλ. Δεν είμαι τρομακτικός για κλόουν. Για ταινίες τρόμου είμαι πρώτος. Είσαι ένας γλυκούλης κλόουν. Τώρα νομίζω ότι ντυθήκαμε το καλύτερο, ε? Είμαστε το πιο πετυχημένο καρναβάλι. Εγώ ντύθηκα ντετέκτιβ. Ένα ακόμη κουστούμι κλόουν, μεγαλύτερο αυτή τη φορά. Και εσύ, Έμα, είσαι πάρα πολύ όμορφη, ντυμένη με αυτό το μαϊμουδάκι.
μαϊμουδάκι. Δεν θέλω να είμαι μαϊμουδάκι, μαμά. Κι εγώ νομίζω ότι το κουστούμι του αστυνομικού είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έχει μόνο καπέλο, δεν έχει από κάτω. Ναι, είναι ένα κουστούμι νομίζω που του λείπουν πολλά πράγματα. Αχ. Ο κλόουν πάντα είναι η πιο πετυχημένη στολή, νομίζω. Κλέβει πάντα την παράσταση. Τώρα αντιθήκαμε κάτι άλλο. Ένας ψηλός κλόουν η μαμά. Κι εγώ έχω πάρα πολύ ωραία μακριά μαλλιά. Ή αυτά τι λέτε, παιδιά, ποιο μου πάει? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως ντύθηκα ληστής. Ωραίες και αυτές οι στολές. Νομίζω ότι έχουν και αυτές πλάκα. Δεν μπορώ να περπατήσω όμως με αυτά τα τεράστια παπούτσια. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνετε εσείς? Τι το κάναμε εδώ πέρα, καρναβάλι Πάτρας? Αλίκη, πώς είσαι έτσι? Γεια σου, παπά. Ψάχνουμε να δούμε τι θα ντυθούμε. Έχετε πάρα πολύ πλάκα. Έτσι όπως σας είδα, νόμιζα ότι ήταν άλλοι στο σπίτι. Λοιπόν, μπαμπά, εγώ έχω αυτό το κουστούμι. Σου αρέσει, τι λες κι εσύ? Ή να ντυθώ αστυνομικός ληστής ή αστυνομικός? Μπορείτε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο κουστούμι σας άρεσε από όλα.